Σε σύσκεψη που οργάνωσε το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, από κοινού με το Υπουργείο Τουρισμού για την ενίσχυση και προβολή των νησιών που επλήγησαν από το μεταναστευτικό, συμμετείχε και ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Ηλίας Σιφάκης. Στην τοποθέτησή του, ανέπτυξε τις προτάσεις του Δήμου για την περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη, προβολή και διαφήμιση, δεσμευόμενος ότι θα κατατεθούν και γραπτός στο επόμενο διάστημα, ενώ σε σύντομη συνάντηση που είχε με την Υπουργό Τουρισμού στο περιθώριο της σύσκεψης, συμφώνησαν την ακόμα στενότερη συνεργασία του Υπουργείου με το Δήμο της ΚΟ. Ο κ. Σιφάκης επεσήμανε ότι η ΚΟΣ κατάφερε να ανακάμψει και έδειξε τη δυναμική της ως τουριστικός προορισμός. Οι προκρατήσεις επιβεβαιώνουν ότι η ΚΟΣ επιστρέφει δυναμικά σε όλες τις τουριστικές αγορές και αυτό αποτελεί δικαίωση των προσπαθειών όλων των ΚΟΣ και δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να διαταραχτεί η πολύ καλή εικόνα που υπάρχει για τον τουρισμό του νησιού μας το 2017. Ήταν καλεσμένα όλα τα νησιά Νοτίου και Βορείου Αιγαίου που είχαν πρόβλημα ή αντιμετωπίσαν πρόβλημα με το προσφυγικό. Να σας πω την αλήθεια, τελικά δεν ήταν συνάντηση για την περαιτέρω ανάπτυξη, τουριστική ανάπτυξη των νησιών, αλλά ήταν μια προσπάθεια να καταθέσουμε προτάσεις για την προβολή και τη διαφήμιση. Όπως μας δήλωσαν, τα προβλήματα τα ξέρουν ήδη, δεν ήταν ανάγκη να τα συζητήσουμε. Υπήρχε μια παρεξήγηση εκεί πέρα, γιατί θα πρέπει και ο κόσμος να καταλαβαίνει γιατί πάμε και τι κάνουμε σε διάφορες συναντήσεις. Υπήρχε μια πολύ μεγάλη παρεξήγηση, γιατί όλοι οι φορείς και όσοι πήγαμε εκεί αιρετοί, αυτά που θέλαμε να συζητήσουμε ήταν προβλήματα υπαρκτά που αφορούν τόσο το Υπουργείο Τουρισμού όσο και το Υπουργείο Νησιωτικής Πολιτικής, όχι τόσο της Ναυτιλίας, αλλά και συγκοινωνίας, φαντάζομαι. Και συγκοινωνίας, αλλά και νησιωτικής πολιτικής. Και φαντάζομαι ότι σαφέστατα και το νοσοκομείο της ΚΟ δεν είναι θέμα του Υπουργείου Νησιωτικής Πολιτικής, αλλά είναι υπουργεία και τα δύο τα οποία θα μπορούσαν να πιέσουν προς μια κατεύθυνση τέτοια. Και αυτή ήταν και η τοποθέτησή μας, ότι ανάπτυξη δεν μπορούμε να μιλάμε αν δεν μιλήσουμε και για την, το μονοπωλιακό καθεστώς της συγκοινωνίας στα νησιά, είτε από θαλάσσεις είτε αεροπορική, γιατί και από τα δύο μονοπωλιακή κατάσταση έχουμε. Δεν μπορούμε να μιλάμε αν δεν συζητήσουμε τον απεγκλωβισμό των ιαματικών πηγών από όλα τα προβλήματα τα γραφειοκρατικά που υπάρχουν για την ιδιοκτησιακά. Ακριβώς. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ανάπτυξη εάν δεν συζητήσουμε για το νοσοκομείο της ΚΟ, που είναι ένα πρόβλημα το οποίο μας πονάει, όσο και αν θέλουμε κάποιοι. Αναφέρεσαι στα προβλήματα με το ΕΚΑΒ, τα οποία δεν μπορούν να καλύψουν 24 βάρια. Και με το ΕΚΑΒ, αλλά και στη λειτουργία του νοσοκομείου. Δηλαδή, έχουμε προβλήματα. Οι εργαζόμενοι κατά καιρούς και μάλιστα και πρόσφατα βγάλανε ανακοίνωση για το πώς λειτουργεί. Δεν μπορείς να στηρίζεις τη λειτουργία ενός νοσοκομείου σε έναν τουριστικό προορισμό τόσο μεγάλο όπως είναι ο ΕΚΟΣ, στις φιλότιμες προσπάθειες του προσωπικού. Και στις υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβάλουν, έτσι. Αυτό είναι αδύνατον. Αυτά όλα τα θέματα τέθησαν. Αλλά η ουσία της συζήτησης ήταν για το πώς θα καταθέσουμε τις προτάσεις μας για την προβολή και την διαφήμιση. Το κάναμε. Τι σκέφτεται δηλαδή το Υπουργείο να διαθέσει κονδύλια, να αναλάβει το ίδιο μια καμπάνια προβολής και διαφήμισης των νησιών, να αναθέσει σε φορείς, πώς ακριβώς. Κύριε Παπαζαχαρίου, με φαίνεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση τώρα, πραγματικά. Για το Υπουργείο δεν μας είπε τίποτα από αυτά. Δεν ξέρουμε. Πραγματικά δεν ξέρουμε. Τίποτα. Τις δικές μας τις προτάσεις. Κάτσαμε εκεί πέρα και οι φορείς, οι αιρετοί, οι δήμοι και η περιφέρεια προσπαθήσαμε να καταθέσουμε ή να αναπτύξουμε κάποιες προτάσεις οι οποίες θα συμπεριληφθούν μέσα στο όλο πρόγραμμα που είναι υποσκέψη αυτή τη στιγμή και υπό ανάπτυξη του Υπουργείου για να δούνε τι μπορεί να κάνει. Το αν θα φέρουμε δημοσιογράφους, το αν θα φέρουμε bloggers, το πώς θα αναπτύξουμε διαδικτυακά την προβολή μας σαν νησί αλλά και σαν περιοχή. Σε τέτοια θέματα ήταν ουσιαστικά η συνάντηση και σε αυτό εξαντλήθηκε. Θα σας πω ότι εμείς θέσαμε πολύ μεγάλη σημασία στην ασφάλεια και το πώς θα περάσουμε προς τα έξω, ότι τα νησιά μας είναι ένας ασφαλής προορισμός, γιατί αυτό είναι το κύριο μέλημα όλων. Ζητήσαμε από τα Υπουργεία και υψηλού επίπεδου συναντήσεις που κάνουμε με υπουργούς ή πρωθυπουργούς να φύγουν πια από την Αθήνα και να μεταφερθούν στην περιφέρεια και στα νησιά τα οποία πονάνε, για να μπορέσουμε να δώσουμε και ένα άλλο προφίλ. Από εκεί και πέρα τώρα, αυτό που έχει μείνει είναι να κάνουμε, γιατί θα πρέπει να ξέρετε κιόλας και εσείς και οι συμπολίτες μας, ότι και η συνάντηση ήταν, η πρόσκληση η οποία λάβαμε ήταν πάρα πολύ γρήγορη, μάλλον ήταν με 24 ώρες διαφορά. Οπότε θα πρέπει, αναπτύξαμε τις προτάσεις μας, θα τις καταθέσουμε και γραπτώς. Είχαμε και μία συνάντηση στο περιθώριο της σύσκεψης με την Υπουργό και αυτό δεσμευτήκαμε, ότι θα συνεργαστούμε ακόμα στενότερα, γιατί δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε μία συνεργασία καλή με το Υπουργείο. Παρά τις αντιθέσεις που μπορεί να έχουμε είτε σαν Δήμος, είτε σαν Περιφέρεια, είτε
γιατί ο καθένας έχει τις δικές του πολιτικές απόψεις. Με το Υπουργείο Τουρισμού, όπως και με την Περιφέρεια, είχαμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Να σας πω ότι στην σύσκεψη διαπιστώθηκε ότι η Κόση είναι το μόνο νησί το οποίο ανέκαμψε πάρα πολύ γρήγορα και έχει επανέλθει πλήρως. Όλα τα άλλα νησιά τα οποία αντιμετώπιζαν προσφυγική κρίση συνεχίζουν να πονάνε τουριστικά. Η Χίος έχει εξαφανιστεί, δεν έχει ούτε μία πτήση τσάρτερ πια. Η Λέσβος έχει ένα 70% πτώση. Και η ΚΟΣ πηγαίνει σε νούμερα του 2014-2015. Αυτό είναι παρήγορο. Βέβαια, ένας ακόμα τουριστικός, μια ακόμα τουριστική αγορά που ενδιαφέρει είναι αυτή της Τουρκίας, κύριε Σιφάκη. Μάλιστα και ο κύριος Καματερός, αν δεν ξέρω αν σήμερα έχετε σκέψει σήμερα σε δελτίο τύπου, αναφέρεται σε αυτό το ζήτημα. Αν συζητήθηκε και αν φάνηκε η πρόθεση του Υπουργείου να προωθήσει τη λύση συγκεκριμένων προβλημάτων, όπως είναι η. Τα θέματα της Βίζα, της ομαδικής εκδρομής που πέρυσι ταλαιπώρησαν κατά πολύ την διαδικασία του τουρισμού στην Τουρκία. Πράγματι, ο κ. Καματερός ήταν εκεί και όπως το άκουσα το δελτίο τύπου που έβγαλε, και πράγματι κάποια στιγμή έπρεπε να φύγει ο άνθρωπος γιατί είχε ελλειμμένες υποχρεώσεις στη Βουλή. Σύμφωνα με την ανακοίνωσή του, κατέθεσε γραπτός κάποιες προτάσεις στην Υπουργό και κατέθεσε η πρόταση και για την αγορά της Τουρκίας. Να σας πω την αλήθεια, δεν έχω δει τις προτάσεις του. Ετέθη το ζήτημα και μάλιστα ετέθηκε με το επιτάσεως και από τη Λέσβο, οι οποίοι έχουν πολύ μεγάλο μερίδιο της αγοράς της Τουρκίας. Για το τι θα γίνει, θα πρέπει να ξέρετε ότι πέρα από τη Βίζα, η Ελλάδα έχει πρόβλημα προβολής στην Τουρκία. Σαν Δήμοι δεν μπορούμε να συμμετέχουμε καν στις εκθέσεις για συγκεκριμένους λόγους πολιτικούς, τους οποίους η Διρεκτίβα έρχεται από το Υπουργείο Εξωτερικής Πολιτικής. Απάντηση δεν πήραμε. Σημειώθηκε, γράφτηκε, τέθηκε το πρόβλημα της βίζας, τέθηκε το πρόβλημα της υποδοχής. Δεν ήταν όμως μία σύσκεψη που θα παίρναμε απαντήσεις, ήταν μία σύσκεψη στην οποία θα καταγράφανε τα προβλήματα. Ελπίζω ότι θα πάρουμε σύντομα απαντήσεις. Επειδή μιλάμε γι' αυτό, θα ήθελα να μου πείτε. Μάλλον θα πάρουμε σύντομα λύσεις. Επειδή μιλάμε όμως για τον τουρισμό από την Τουρκία, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ο Δήμος της Κόνα εξάρτη, επειδή από ό,τι δήλωσε και ο Δήμος τις προηγούμενες μέρες, θα προχωρήσει η υπογραφή του συμφώνου συνεργασίας για την προστασία της τουριστικής ζώνης ανάμεσα στην Αλακαρνασσό και στην ΕΚΟ, αν μέσα από αυτό το σύμφωνο η ΚΟΣ προτίθεται να συνεργαστεί, ούτως ώστε να προβάλλει και το τουριστικό της προϊόν και να επιλύσει επιμέρους ζητήματα. Ανεξάρτητα με τους άλλους τουριστικούς προορισμούς της Ελλάδας. Σαφέστατα και αυτός είναι ο στόχος. Είμαστε σε μια διαδικασία, υπήρξε από την μεριά της Τουρκίας μια μικρή καθυστέρηση, ιδίως μετά τα προβλήματα που είχαν από το πραξικόπημα και μετά. Αλλά είμαστε έτοιμοι για να προχωρήσουμε στην υπογραφή αυτού του συμφώνου και νομίζω ότι η σύσφιξη των σχέσεων με τα απέναντι τουρκικά παράλια μόνο ωφέλει και για τις δύο μεριές θα φέρουν. Όχι μόνο όσον αφορά την αγορά της Τουρκίας, που σαφέστατα έχουμε κάνει κάποιες κινήσεις και δόθηκε πολύ μεγάλη δημοσιότητα και στο φεστιβάλ τουρκικού κινηματογράφου, το οποίο είχαμε φιλοξενήσει το προηγούμενο Οκτώβρη, αλλά και με άλλες δράσεις, οι οποίες κάνουμε. Νομίζω ότι τώρα θα δημοσιευτεί και μια εφημερίδα που θα έχει αφιέρωμα για την ξολοκλήρου για την ΚΟ. Νομίζω ότι θα περιμένουμε θετικά αποτελέσματα και όσον αφορά τη συνεργασία μας σε προβολή σε άλλες χώρες του εξωτερικού, κοινές δηλαδή. Δράσεις προβολής, σε χώρες ιδίως οι οποίες είναι αρκετά μακριά και δεν έρχονται στην περιοχή για να επισκεφθούν μόνο ένα νησί. Θέλουν να πάνε και στην Τουρκία. Σωστά. Όμως είναι γνωστό ότι οι Τούρκοι διαθέτουν πολύ μεγάλα κονδύλια για την προβολή και τη διαφήμιση τους. Ένας Δήμος έχει αυτή τη δυνατότητα για να συμβάλλει μέσα σε ένα τέτοιο μεγαλόπνο πρόγραμμα. Δηλαδή, αν πάει το πόντρομα να προβληθεί στην Κίνα, υπάρχει περίπτωση ο Δήμος της Κόνα να μπορεί να ανταποκριθεί σε ένα τέτοιο μεγάλο πνοπρόγραμμα. Κοιτάξτε να δείτε. Οικονομικά, έτσι. Αυτό θα δούμε τα οικονομικά μας και θα δούμε μέχρι εκεί που φτάνει η τσέπη μας, σαφέστατα. Από εκεί και πέρα όμως δεν είναι μόνο ο Δήμος, είναι και οι επαγγελματικοί φορείς, οι οποίοι έχουν δηλώσει, τουλάχιστον σε δηλώσεις τους έχουν πει, ότι θα συνεισφέρουν όπου χρειαστεί. Έτσι κι αλλιώς έχουν δηλώσει ότι και στον καινούργιο οργανισμό, τον οποίο ο Δήμος μελετά και οργανώνει, θα συνεισφέρουν και είναι διατεθειμένοι να το πράξουν αυτό. Οπότε δεν θεωρώ ότι θα έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα. Βέβαια, να σας πω ότι και στη σύσκεψη και μέσω του
βουλευτή μας, βουλευτή δωδεκανής του κυρίου Κόνσολα, ετέθη και αυτό το ζήτημα να δουν τα Υπουργεία, τι γίνεται με τις εγκρίσεις του Επιτρόπου και μέχρι πού μπορεί να φτάνει ο κάθε Επίτροπος να ελέγχει μεν την νομιμότητα των διαδικασιών, αλλά εάν οι Επίτροποι έχουν και το δικαίωμα να υπησέρχονται και σε θέματα πολιτικών αποφάσεων. Σκοπιμότητας δηλαδή. Σκοπιμότητας, ακριβώς. Ετέθηκε αυτό το ζήτημα, διότι όχι μόνο, δεν μιλάω μόνο για την περιφέρεια του Αιγαίου ή για τα Δωδεκάνησα, αλλά γενικότερα σε όλη την Ελλάδα έχουν παρατηρηθεί τέτοια προβλήματα που σαφέστατα καταλαβαίνετε ότι μία τέτοια απόφαση από έναν οποιονδήποτε ελεκτικό συνέδριο περιορίζει τις δράσεις μας, γιατί υπάρχει και μία αντίθεση για το αν κάτι προσφέρει στον τουρισμό, άλλο θεωρώ εγώ ότι προσφέρει στον τουρισμό και ενδεχομένως άλλο να θεωρεί ένας δικαστικός εκπρόσωπος, και το λέω με νόημα το δικαστικός εκπρόσωπος, για το πόσο καλά γνωρίζει τι προσφέρει στον τουρισμό της Ελλάδος.